αυτό που ισχύει είναι διότι και εμείς λαμβάνουμε, μπορώ να σας πω κυριολεκτικά, εκατοντάδες καταγγελίες για παράνομες παρακρατήσεις ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς. Από σχετικό λοιπόν έλεγχο που κάναμε, ακόμα δεν υπάρχει εγκύκληση η οποία να άρει το ακατάσχετο. Όμως, παρά την ύπαρξη εγκυκλίου, αυτό πλέον αποτελεί μια δεδομένη πρακτική των τραπεζών. Δηλαδή, το να κατάσχουν χρηματικά ποσά αδιακρίτως, επί δικαίων και αδίκων. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι, για να έχουν υπόψη οι ακροατές του ραδιοφώνου σας, πρώτον, στο ότι για να ισχύει το ακατάσχετο, θα πρέπει ο συγκεκριμένος λογαριασμός με μια ειδική διαδικασία, δηλαδή με την υπογραφή εγγράφων, με την έγγραφη γνωστοποίηση κλπ., να είναι δηλωμένος ως λογαριασμός μισθοδοσίας ή ως λογαριασμός συνδεξιδοτήσεως. Αυτό πώς γίνεται? Πας στο λογιστή σου και λες, ή το κάνεις μόνος σου και λες ότι αυτός ο λογαριασμός θα είναι ακατάσχετος? Πώς γίνεται? Γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με το Taxis Net. Δηλαδή, πας στο λογιστή σου ή εάν εσύ ο ίδιος ξέρεις να χειρίζεσαι ιντερνετικά το Taxis Net, μπαίνεις στο Taxis Net και δηλώνεις τον συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο, ούτως ώστε να προστατεύεσαι και με πλευράς δημοσίου ή ασφαλιστικών ταμείων. Στη συνέχεια, τυπώνεις το συγκεκριμένο έντυπο που έχεις κάνει τη δήλωση και μεταβαίνεις στο υποκατάστημα της τράπεζας που συνεργάζεσαι και ακολουθείς μία παρόμοια διαδικασία εκεί, υποβάλλοντας φυσικά συνημμένα και το σχετικό έγγραφο του Taxis Net που έχεις κάνει τη δήλωση περί υποβάσεις δύο σκέλη ενέργεια. Το πρώτο σκέλος, η δήλωση ακατασχέτου εγγράφος προς το δημόσιο, και το δεύτερο σκέλος έγραφε η δήλωση προς την τράπεζα. Μάλιστα. Με αυτούς τους δύο τρόπους. Προς το παρόν προφυλάσσεις. Γιατί σας λέω προς το παρόν? Διότι είναι πολλοί τρόποι καταστρατήγησης. Λέτε ότι δεν υπάρχει εγκύκλιος που να άρει το ακατάσχετο προς το παρόν, βάσει αυτών που ρωτάει ο κόσμος? Το ακατάσχετο παραμένει στα 1000-1250, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι στην πράξη ουσιαστικά έχει κατέβει στα 500. Τι ισχύει, κύριε Κριτικέ? Είπατε κάτι το οποίο, αν θέλετε, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τι πεις? Προς το παρόν ισχύει το ακατάσχετο. Πρακτικά όμως δεν εφαρμόζεται. Διότι ιδίως από την αρχή του 2017 μέχρι σήμερα είναι κυριολεκτικά εκατοντάδες οι καταγγελίες που έχουμε λάβει και έχουμε προωθήσει προς αρμόδιες αρχές, διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές για κατασχέσεις ποσών, όπως σας προανέφερα, επιδικίων και άδικων στην πράξη. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει και καταστρατηγείται. Γιατί? Διότι είναι ελάχιστος ο κόσμος ο οποίος ξέρει πώς να αντιδράσει και πώς να διεκδικήσει τα όποια χρήματα του έχουν κατασχέσει για να το επιστραφούν. Έτσι περαιτέρω, πάρα πολλοί κόσμοι δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια, διότι πιθανότατα οι ενέργειες αυτές απαιτούν και κάποιο κόστος. Εμείς, τουλάχιστον για τον κόσμο που απευθύνεται σε εμάς, σε παρόμοιες περιπτώσεις, τις συγκεκριμένες ενέργειες τις κάνουμε εντελώς δωρεάν για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Σας μεταφέρω όμως την πληροφορία ότι υπάρχει μνημονιακή δέσμευση η οποία έχει υπογραφεί από πλευράς κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία το ακατάσχετο θα μειωθεί δραματικά και πιθανότατα στο όριο που προαναφέρατε, δηλαδή στα 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σας το λέω αυτό γιατί σε ένα νέο επεισόδιο, καινούριο επεισόδιο της χθεσινής ημέρας, έγινε κατάσχεση ή παρακράτηση λογαριασμού από μισθό της τάξης των 120 ευρώ. Μία καθυστέρηση, η πρώτη φορά καθυστέρησης δανείου από δανειολήπτη, ο οποίος μας κατήγγειλε το εξής. Είχα στο λογαριασμό μου 126 ευρώ. Το τραπεζικό κατάστημα, η τράπεζα στην οποία, από την οποία έχω πάρει ένα δάνειο, μου πήρε χθες τα 120 ευρώ. Εκεί πάνω ρώτησα και έμαθα, λέει ο δανειολήπτης, ότι και την επόμενη μέρα κατάθεσης του λογαριασμού υπάρχει άλλη ακόμα μία δικλίδα που λέει ότι σήμερα σου καταθέτω τα χρήματα, αύριο, κύριε Κριτικέ, ο λογαριασμός σας δεν είναι ακατάσχετος. Είναι αλήθεια αυτό? Θα πρέπει να διερευνηθεί καταρχάς εάν
ο συγκεκριμένος δαχτυλίτης είχε δηλώσει τον λογαριασμό του ή είχαν την διαδικασία του ακατάστητο λόγω μισθοδοσίας ή συντάξεως. Ναι. Δηλαδή, αν είχε κάνει την ενέργεια αυτή προς το TaxisNet και στη συνέχεια είχε προσκομίσει το έγγραφο του TaxisNet για να ολοκληρώσει την διαδικασία στο υποκατάστημα της τράπεζας που συνεργάζεται. Εάν δεν την είχε πράξει την διαδικασία αυτή, δεν την είχε ολοκληρώσει ή δεν την είχε ξεκινήσει, αυτός είναι ο λόγος που του το κατασχέσαν. Μάλιστα. Παρά το γεγονός αυτό, η συγκεκριμένη πράξη και στον πρώτο ή ακόμα και στον δεύτερο μήνα κατασχέσεως αποτελεί κατά εμάς κατάφορα μια παράνομη, καταχρηστική και αντισυμβατική πράξη και ενέργεια. Επομένως, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης, πόσο μάλλον το έχει οικογένεια και ζει αποκλειστικά από τους πόρους αυτούς, θα μπορέσει να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά πίσω. Βεβαίως δεν θα είναι ούτε σε 5 ούτε σε 10 μέρες. Είναι μια επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία που μπορεί να πάρει 1 και 1,5 μήνα. Αλλά θα καταφέρει να πάρει το ποσό που το αναλογεί ή που δικαιούται να το επιστραφεί. Μάλιστα. Μένω σε αυτό που είπατε, ότι μπορείτε να βοηθήσετε τον κόσμο και μάλιστα χωρίς να καταβάλει χρήματα. Βεβαίως. Ότι έχετε δεχθεί σαν, σαν Ομοσπονδία Προστασίας Δανειοληπτών, καθώς από την αρχή του 2017 έχετε δεχθεί εκατοντάδες τέτοιου είδους καταγγελίες. Και απλά πριν προχωρήσω, να πούμε μόνο ότι πρόσφατα έγινε γνωστό, κύριε Κριτικέ, εσείς το γνωρίζετε, απλά στον κόσμο το λέμε, ότι επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 260.000 ευρώ σε 3 πιστωτικά ιδρύματα για την πρακτική αυτή. Μάλιστα, χθες το έβλεπα και σε μια νομική εφημερίδα να καταγράφεται σε αυτή του την διάσταση. Και βέβαια, την ίδια ώρα που μιλάμε για τον ακατάσχετο, για την παρακράτηση μισθών, συντάξεων και όλα τα προαναφερόμενα, υπάρχει σε εξέλιξη ένα μπαράζ πληστηριασμών με αποτέλεσμα πραγματικά σαν Ομοσπονδία να τρέχετε και να μην προλαβαίνετε. Βεβαιότητα, αρκεί να σας αναφέρω ότι χθες αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αποκλεισμούς και σε καταλήψεις σε 3 ειρηνοδικεία, διότι εντός ηλεκτρονοπεδίου Αττικής βρισκόντουσαν σε εξέλιξη πέραν των 800 πληστηριασμών, εκ των οποίων πάρα πολλοί αφορούσαν πρώτη και κύρια κατοικία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει να συμβεί όχι μόνο στο υπόλοιπο του 2017, ιδίως με την είσοδο του 2018 και το καθοριστικό 2019. Κύριε Κριτικέ, αυτό που λέτε είναι πραγματικά έξω από κάθε λογική. 800 πληστηριασμοί μόνο σε 3 ειρηνοδικεία, μία ημέρα, πρώτη και κύρια κατοικία μεταξύ αυτών σε πολλές περιπτώσεις. Βεβαιότατα, σας παραπέμπω στα πινάκια πληστηριασμών του ειρηνοδικίου Αθηνών, του ειρηνοδικίου Χαρανδρίου, του ειρηνοδικίου Αμαρουσίου, του ειρηνοδικίου Μαραθώνος, όπου χθες μάλιστα έχουμε ανεβάσει με ίδια μέσα και σχετικό ρεπορτάζ στα site μας και στις σελίδες μας στο Facebook, όπου ακριβώς γινόντουσαν πληστηριασμοί για πρώτη και κύρια κατοικία, πετούσαν οικογένειες στον δρόμο. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, αν μιλάμε μόνο για 800 πληστηριασμούς σε μία ημέρα, σε 3-4 ειρηνοδικεία, αυτά τα οποία προαναφέρεται, 4 τα μέτρησα, σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται? Θα σας πω και ειλικρινά, εύχομαι να διευθυνθώ, ειλικρινά σας μιλάω, ότι την επόμενη τετραετία θα αλλάξει δραματικά ο χάρτης της ιδιωτικής περιουσίας στη χώρα μας. Εύχομαι, το επαναλαμβάνω, να διαψευστώ, θα αλλάξει δραματικά. Ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ακόμα την αγριότητα αυτών που επέρχονται. Ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ακόμα ότι δεν έχει κανένα μέσο αντίδρασης. Δεν έχουμε αγγλοσαξονικό δίκαιο. Ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει αντιληφθεί τίποτε από αυτά που θα συμβούν ή από αυτά που ήδη συμβαίνουν. Σας αναφέρω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί σας παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που αναφέρεται για τα POS, δηλαδή τα μηχανήματα για τις πιστωτικές κάρτες. Για την Ομοσπονδία μας, για το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η υποχρέωση χρήσης μηχανήματος POS είναι παντελώς παράνομη και καταχρηστική η επιβολή της από πλευράς της πολιτείας. Γιατί? Διότι υποχρεώνει κάποιον επαγγελματία, κάποιον πολίτη να συνεργαστεί υποχρεωτικά με κάποιον ιδιώτη. Διότι 4 συστημικές τράπεζες είναι ιδιώτες πλέον
και οι μέτοχοι τους είναι ιδιώτες και στις περισσότερες των περιπτώσεων διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια. Αυτό δεν αντιβαίνει μόνο κείμενες, την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κείμενη, αλλά και την κείμενη εθνική νομοθεσία. Ναι, γιατί... αλλά πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα. Θα απαντήσω άμεσα. Διότι οδηγεί στη δημιουργία μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, δηλαδή καρτελοποίηση. Από αυτή λοιπόν και μόνο τη πλευρά είναι έολος, είναι έολη η υποχρέωση. Κρίσης POS. Ωραία, και τι πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος από αύριο το πρωί θα έχει στο κεφάλι του πάνω και το πρόστιμο των 1.500 ευρώ και τον υποχρεώνει το κράτος να το κάνει αυτό? Εμείς τουλάχιστον στα μέλη μας και στον κόσμο που απευθύνεται σε εμάς ακολουθούμε τον εξής χειρισμό. Εγκαθιστά κάποιος στον μηχάνημα του POS προκειμένου ακριβώς να αποφύγει το πρόστιμο και άμεσα προβαίνει σε μια σειρά από εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες που βάλουν κατά τις υποχρεώσεις αυτές και κατά τις απόφασεις αυτές. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει και σύνταγμα στη χώρα, αλλά υπάρχουν και διεθνείς συνθήκες που έχει προσυπογράψει η Ελληνική Δημοκρατία, που είναι υπέρτερες της εσωτερικής ένωμης τάξης. Όσοι με ακούνε και γνωρίζουν γύρω από τα νομικά με αντιλαμβάνονται. Ναι, αλλά με την επίκληση των εκτάκτων συνθήκων μνημονιακά εκεί πώς παρακάτω θα χειριστούν τα πράγματα, κύριε Κριτικέ? Οι εκτάκτες συνθήκες σε μια χώρα δεν μπορούν να άρουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Μάλιστα. Και η ανάπτυξη ελεύθερης οικονομικής προσωπικότητας. Τώρα βλέπετε ότι εδώ ακολουθούνται εκείνα τα βήματα που λέει ότι η χώρα μετατρέπεται πραγματικά σε ένα απέραντο δικοστήριο, έτσι. Γιατί τα πάντα μέσω της δικαιοσύνης ενδεχόμενα μπορούν να επιλύονται POS, εξωδικαστικά, δικαστικά, προσφυγή σε διεθνούς οργανισμούς, ευρωπαϊκό δικαστήριο. Πληστηριασμοί, μία από τα ίδια. Παράνομες παρακρατήσεις μισθών, μία από τα ίδια. Βλέπετε ότι όλο προς τα εκεί κινούνται. Τι θα γίνει τελικά όμως με αυτή την λογική, με αυτή την πρακτική? Από την άλλη, θα σας έλεγε και θα σας ρωτούσε κάποιος, κύριε Κριτικέ. Εγώ θα σας απαντήσω ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρώτον, διότι η δικαιοσύνη πλέον είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη. Η προσφυγή για έναν απλό πολίτη που αγωνίζεται μηνιαίως με πλώσει το ρέμα του, το νερό του και είναι συντριπτική πλειοψηφία. Είμαστε όλοι μας. Για να προσφύγει στη δικαιοσύνη είναι πλέον πανάκριβη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πλέον πιθανότατα αποτελεί ίσως μία από τις ελάχιστες οδούς αντίδρασης που μπορεί να διαθέτει ο Έλληνας πολίτης. Η άλλη οδός πλέον είναι ο ακτιβισμός. Η δικαιοπολιτική οδός δεν έχουν αφήσει πλέον πάρα πολλά περιθώρια στον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που σε εμάς κυριολεκτικά λαμβάνουμε δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά ανθρώπων, ατόμων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι όχι απλώς ψάχνουν οδούς διαφυγής στο εξωτερικό, φεύγουν στο εξωτερικό, ολόκληρες οικογένειες. Η οικογένεια παίρνει μαζί τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Μιλάμε για ένα ξεκληρισμό ο οποίος γίνεται στη βάση της κοινωνίας. Μάλιστα. Και δεν ενδιαφέρει καθόλου τους κυβερνώντες και το πολιτικό δυναμικό της χώρας. Πάντως ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε χθες, ενδεχόμενα να την είδατε στον Α, είπε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται και μετά την έξοδο και στις αγορές δίνουν ένα τόνο, ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την αλλαγή κλίματος της οικονομίας της χώρας, και είναι το τελευταίο για το οποίο σας ρωτώ. Είπε ότι έχουμε ακόμα δρόμο βεβαιότατα, αλλά από την άλλη το πιο βέβαιο από όλα είναι ότι τα πιο δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, και κάλεσε όλους μας να συνειδητοποιήσουμε ότι σιγά σιγά ανοίγει μια χαραμάδα ελπίδας. Μόνο που αυτή η ελπίδα, με τα δεδομένα τα οποία μας δίδετε εσείς και αυτά τα οποία λέτε εσείς, δεν έχει καμία σχέση με την ελπίδα. Εσείς πώς τα σχολιάζετε? Θα σας απαντήσω ότι ιδίως πολιτικά, γιατί έχω και πολιτική ιδιότητα και υπήρξα και πολιτικός συνεδριοφόρος με τον κύριο Τσίπρα. Θα σας απαντήσω λοιπόν ότι ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα να μιλάει περί εξόδου αγορές, ειλικρινά μου θυμίζει τη συγχωρεμένη την πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, την κυρία Θάτσερ, η οποία ήταν υπέρμαχος του φιλελευθερισμού και των αγορών. Ένα το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο, πάλι μιλώντας πολιτικά, όταν ακούω έναν αριστερό πρωθυπουργό να μου μιλάει πάλι για έξοδες αγορές, δεν μπορώ να μην σκεφτώ το ότι αποτελεί πολιτική ντροπή για τη σύγχρονη ιστορία της αριστεράς. Τίποτα άλλο.